Τώρα πάμε σε αυτό ακριβώς που συζητήθηκε χθες. Πώς θα ανοίξουν τα μαγαζιά. Ναι. Πώς θα ανοίξουν τα μαγαζιά και πώς θα πάμε εμείς στα μαγαζιά. Θα δούμε αν το έχουμε καταλάβει. Θα πάμε και πού θα μπαίνουμε και πού θα καθόμαστε. Με τον ωραίο τη τρόπο θα μας το εξηγήσει η κυρία Μάρο Καρούση αυτό. Αργά και σταθερά μάλλον να καταλάβουμε εμείς που δεν. Ναι. Υπάρχει μία σύγχυση σχετικά με τις χθεσινές. Δεν το έχουμε καταλάβει. Μία, δύο, τρεις σύγχυσεις. Ναι, το έχω μελετήσει τώρα, θα δούμε και εμείς τι έχουμε καταλάβει. Πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά, τα απλά τουλάχιστον. Λοιπόν, σε δύο κατηγορίες, αποκλειστικά για εμβολιασμένους και μεικτούς, χωρίζονται από 15 Ιουλίου οι χώροι εστίασης και ψυχαγωγίας. Στην πρώτη περίπτωση εδώ πέρα είναι οι αμυγείς χώροι, όπου έχουν πρόσβαση όσοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους. Έχουν περάσει όμως 14 μέρες μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, δηλαδή ή της δεύτερης δόσης ή του μονοδοσικού, και όσοι έχουν νοσήσει τους τελευταίους 6 μήνες. Μάλιστα. Αποδεδειγμένα. Ναι. Στους μεικτούς τώρα χώρους. Όταν ακούτε αμυγείς χώρους, όταν ο αμυγείς χώρος σημαίνει. Για εμβολιασμένους. Για αμυγός εμβολιασμένους. Για εμβολιασμένους και όσους έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο. Μικτή είναι. Η μικτή χώρη είναι. Ναι. Μπορούν να πάνε και οι δύο κατηγορίες που είπαμε, αλλά και όσοι θα υποδείξουν αρνητικό μοριακό ή rapid τεστ των τελευταίων 48 ώρων. Δεν ισχύει εδώ πέρα το self-test, να πούμε σε αυτή την κατηγορία. Μόνο άρα, μοριακό. Όταν λέμε rapid test, γιατί το PCR το μοριακό το αντιλαμβάνομαι, το rapid test επίσης από κέντρο. Βέβαια. Τεστ χαρτί δηλαδή. Ακριβώς. Δεν είναι το τυπώνουμε από κάπου. Όχι, όχι. Πρέπει να πας σε κέντρο. Πρέπει να πας και να σου δώσει βεβαίωση δηλαδή, για το διαγνωστικό κέντρο που θα κάνεις αυτό. Για να βγεις έξω. Ναι. Πάρε 30 ταυτότητες τώρα. Δεν είναι ταυτότητες μόνο. Για βάλε το κόστος. Αν θες και λεφτά για το 20 ευρώ δεν έχει τότε το rapid. Το rapid, ναι, το μοριακό περισσότερο. Λέμε ότι κάνεις rapid, που είναι θα το γρήγορο. Θα φας και κάτι, θα πιεις και κάτι. Να το 20 άρικο. Ξεκινάς με 20 δηλαδή. Ξεκινήσεις με μείον 20. Άμα δεν έχεις κάνει το εμβόλιο βέβαια. Αν δεν έχεις κάνει το εμβόλιο, αν δεν έχεις νοσήσει το τελευταίο έξω. Τότε δεν έχεις αυτά τα προβλήματα. Ακριβώς. Τώρα ποιος θα το ελέγχει αυτό το αρνητικό PCR ή το rapid 48 ώρων, ο ιδιοκτήτης, Η ιδιοκτήτης, θα υπάρχει και μια ψηφιακή εφαρμογή τώρα, όπου θα επιβεβαιώνει τη γνησιότητα αυτών που θα δείχνουμε εμείς. Θα δούμε σε αυτό το κομμάτι πώς θα εξελιχθεί. Μα πρέπει να το πιστοποιεί με τον ΑΜΚΑ, με όλο αυτό. Βέβαια. Πώς θα το κάνουν τώρα οι άνθρωποι, είναι ένα θέμα. Πάμε να δούμε τώρα τους υπαίθριους χώρους θεαμάτων με καθήμενους, όπως είναι οι θεατρικές παραστάσεις και οι συναυλίες. Εδώ πέρα, αν έχουν δηλωθεί ως αμυγείς χώροι, δηλαδή για πλήρως εμβολιασμένους όπως είπαμε, θα λειτουργούν με μέγιστη κάλυψη το 85% της χωρητικότητας και χωρίς τη χρήση μάσκας. Α, χωρίς. Χωρίς. Δηλαδή στην πλατεία νερού, ας πούμε. Όχι, ρε, σου λέει για εσωτερικό. Θέατρο. Είναι. Με καθήμενοι. Υπαίθριοι, υπαίθριοι. Υπαίθριοι χώροι. Ακαθήμενοι λε. Υπαίθριοι όμω. Υπαίθριοι, αλλά καθήμενοι. Υπαίθριοι, αλλά καθήμενοι. Επίδαυρο. Θέατρο βράχων. Ναι. Εδώ πέρα λοιπόν θα είναι με 85% χωρητικότητα και χωρίς τη χρήση μάσκας. Μάλιστα. Αν όμω έχουν δηλωθεί. Η πάλι δεν έχει φέτος το καλοκαίρι. Για να δω, είδαμε τώρα. Μέτρα, όχι. Στους μεικτούς τώρα, αν έχουν δηλωθεί ως μεικτοί οι χώροι, θα λειτουργούν με μέγιστη κάλυψη χωρητικότητας 75% έως 1.000 θέσεων, ναι. 70% για χώρους έως 5.000 θέσεων, 65% για χώρους έως 15.000 θέσεων, αλλά εδώ πέρα έχουμε υποχρεωτική τη χρήση μάσκας στους μεικτούς χώρους. Ναι. Πάμε να δούμε τώρα. Δηλαδή εμβολιασμένοι χωρίς μάσκα. Η μεικτή με μασκούλα. Οι κινηματογράφους, θέατρα και εστιατόρια και καφέ, αποκλειστικά για εμβολιασμένους, θα λειτουργούν με μέγιστη κάλυψη το 85% χωρητικότητας και χωρίς τη χρήση μάσκας. Ενώ αν έχουν δηλωθεί ως μεικτή χώρη, θα λειτουργούν με μέγιστη κάλυψη το 50% και υποχρεωτική χρήση μάσκας. Εδώ βλέπουμε ότι οι ανήλικοι θα πρέπει να υποδείξουν αρνητικό self-test από τους γονείς τους. Ενώ σε θέατρα και κινηματογράφους είναι υποχρεωτική χρήση μάσκας ανεξαρτήτως διαβάθμισης. Ναι. Επίσης, στα γήπεδα πρέπει να πούμε ότι ανοίγουν από 15 Ιουλίου. Ανοίγουν τα γήπεδα. Ναι, είναι 85% η πληρότητα. Η πληρότητα με μάσκα. Με υποχρεωτική χρήση μάσκα. Ναι, γιατί χρήση μάσκας, αλλά βέβαια, είναι εμβολιασμένοι. Ναι, αλλά είναι εύκολος ο έλεγχος. Ο εντοπισμός είναι εύκολος διότι πάνω στο εισιτήριο αναγράφεται το ΑΜΚΑ. Ισχύει πάλι εδώ πέρα εμβολιασμένοι και όσοι έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο και για τα γήπεδα. Καλημέρα, κυρία μου. Θα τα πούμε και σε λίγο με τη Μάρο, διότι έχει κάνει καταπληκτικό ρεπορτάζ για τον Τζάστιν Μπίμπερ, ο οποίος βρίσκεται στη χώρα μας. Μάρο, τα λέμε σε. Τζάστιν. Έχει κάνει τουρ στα νησιά μας. Τζάστιν. Πες το. Τζάστιν Μπίμπερ. Μπίμπερ. Αυτό. Και τη σύζυγό του το μοντέλο, τη Χέιλι Μπίμπερ. Α, για αυτήν έκανε. Θα τα δούμε. Α, θα δούμε μαζί ήταν. Ο Μπίμπερ είναι αυτό που τραγουδάει και έτρωγε σαρδέλες στη Μήλο, λοιπόν. Θα τα πούμε σε λίγο. Μάρο, ευχαριστούμε πολύ.